Καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Παιδιά, δεν ξέρω για εσά, πάντω σε μένα που σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει Οκτώβριο και αρχίζει έτσι σιγά σιγά και μπαίνουμε στο Halloween κλίμα. Γουστάρω απίστευτα πολύ. Και Halloween κλίμα, ίσον χώρο ταινίε. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για την καινούργια ταινία Show με το όνομα Show X. Η οποία Είχε για συνταγή τα εξή. Λίγο δράμα, λίγα βασανιστήρια, πιο πολύ δράμα, πιο πολλά βασανιστήρια, απλό twist, πάρα πολλά βασανιστήρια, αυτό. Αυτή ακριβώ ήταν η συνταγή τη δέκατη ταινία σο. Ναι, παιδιά, έχουν βγει δέκα ολόκληρε ταινίε, που δεν το πίστευε! Και να δώσω μια συμβουλή, ρε παιδιά, λέω τώρα μετά από δέκα ταινίε, μήπω, μήπω το franchise έχει κουράσει και πρέπει να τελειώσει, είπα, εγώ τώρα μια ιδέα. Το σο λοιπόν ήρθε για να μπει σφό. Φίνα στο timeline του σύμπαντο σο για να μας διηγηθεί την ιστορία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ταινία. Άξιζε όμως ή... Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα πάντοτε χωρίς spoilers. Έτοιμοι! Ε, Φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη νέα ταινία σο, να σου πω ότι αν είσαι νέος ή νέα σε αυτό το κανάλι και γουστάρεις αυτό εδώ που γίνεται εδώ πέρα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνει καμία από τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν σε αυτό εδώ το κανάλι. Ευχαριστώ πρώτο πράγμα που θέλω να πω κυρίε και κύριοι, γιατί σίγουρα θα το αναρωτιούνται πάρα πολύ αυτό, πρέπει Θωμά να έχω δει και τι υπόλοιπε ταινίε σου για να πάω να παρακολουθήσω αυτή. Και η απάντηση είναι όχι όλε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχει δει τι πρώτε δύο, διότι η καινούργια ταινία τοποθετείται ανάμεσά του. Και αν τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί να δει τη δεύτερη, εφόσον τοποθετείται πριν από αυτή, γιατί αν δει πρώτα αυτή και μετά τη δεύτερη, θα χαθεί όλο το νόημα τη δεύτερη που βρίσκεται στο πλότ. Στην ανατροπή τη δηλαδή για να μιλάμε και ελληνικά. Να πω καταρχά πω ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη το ότι έβαλαν πολύ δράμα μέσα στη νέα ταινία Σο παιδιά. Δεν το περίμενα και το εκτίμησα αρκετά. Εκτίμησα το ότι έδωσαν χρόνο να χτιστεί η μιζέρια του πρωταγωνιστή ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει καλύτερα τη συνέχεια. Αν και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον θα χρειαζόταν και ακόμη παραπάνω από αυτό. According to these scans, the tumor was never removed. How much time Σίγουρα πάντως έπαιξαν τίμια εδώ, εκεί που δεν έπαιξαν τίμια παιδιά και δεν είναι spoil αυτό γιατί η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία στην πλοκή είναι η σκηνή δοκιμασίας που κοσμεί και όλα στο εξώφυλλο του Show X που είναι όπως προείπα εντελώς μα εντελώς ανούσια. Την κόβεις από την ταινία και δεν αλλάζει απολύτω τίποτα. Ο μόνο λόγο, παιδιά, που υπάρχει αυτή η σκηνή στην αρχή τη ταινία είναι ένα τυράκι στου fans για να μην βαρεθούν τα παιδάκια, για να μπορέσουν να μην παρατήσουν την ταινία στην αρχή τη. Ξέρετε και πια το μα μιλάω, αυτά που έχουν μπερδέψει το σινεμά με το τσίρκο και φωνάζουν λε και βγήκε και κανένα κλόν μπροστά στη σκηνή. Έχει αυτού. Θεωρώ κοροϊδία λοιπόν το κόνσεπτ που παρουσιάζεται ω κεντρικό στην αφίσα σου να μην έχει κανέναν ουσιώδη λόγο ύπαρξη μέσα στην ταινία σου. ντροπή. Επίση, Επίση, με το καλημέρα να σα πω να μην δώσετε καμία απολύτω σημασία στο IMDb, στο 7,5 που έχει για βαθμολογία αυτή τη στιγμή, γιατί και αυτή τη φορά έχει γίνει μόδα τον τελευταίο καιρό, έχουν κλειδώσει τι κριτικέ για να μείνει ψηλά η βαθμολογία τη ταινία, ω αυτή παίζει τα σινεμά. Και μόλι βγει από εκεί θα το ελευθερώσουν και το 7,5 θα το δείτε να πέφτει στα τάρταρα. Ακριβώ δηλαδή ότι έγινε και με την ταινία The Flash. Ολόκληρο το franchise show ήταν, είναι και θα είναι, α πούμε και θα είναι, αν και δεν το νομίζω γιατί έχει μεγαλώσει ο άνθρωπο, ο Τόμπιν Μπέλ. A.K.A. John Kramer. Φοβερό ηθοποιό, φοβερή φιγούρα γενικά και θεωρώ πω είναι πολύ κρίμα το ότι έχει αναλωθεί η καριέρα του στο horror genre και δεν τον έχουμε δει ακόμη σε μια ταινία άλλου είδου που πιστεύω θα του τέριαζε τέλεια ένα δραματικό ρόλο ή ένα ρόλο δικαστή ή ένα ρόλο κακού αστυνομικού ή θα το φανταζόμουν άνετα και σε ρόλο κακού σερίφη στην παλιά εποχή τη Άγρια Δύση. Αλλά δεν νομίζω πω θα το πράξει τώρα στα γεράματα, έχει φτάσει και 82 ετών ο άνθρωπο. Εδώ πάντω κουβαλάει ολόκληρη την ταινία στι πλάτε του, σαν ηθοποιό ξεχωρίζει σαν τη μίγα στο γάλα και ξεχωρίζει τόσο που κάποιε στιγμέ είναι λε και έχει βάλει επαγγελματία ηθοποιό να προσπαθεί να σώσει μια ταινία που την έφτιαξαν οριακά επαγγελματίες. Όχι πάντα, είναι στιγμέ, είπα. Τα διευκρινίζω γιατί κάποιοι έχουν ήδη σπάσει δύο κουμπιά στο πληκτρολόγιο του. Επίση, πολύ καλή ήταν η scene of Λουτ Dilude με κάποιε δόσει overacting όμω. Σο βλέπει, τα δέχεσαι κάτι τέτοια. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Γιατί οι παιδιά τη είχαν δώσει κάτι πράγματα να πει τη κοπελιά που κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα πεταχτεί και η σωράγια από καμιά γωνία και θα φωνάξει Τι κάνει εκεί, Βαλά στο <laughs> Σεναριακά η ταινία προσπαθεί να κάνει κάτι καλό ναι. Σκηνοθετικά προσπαθεί και πάλι να κάνει κάτι καλό και σε αυτό ναι, αλλά δυστυχώς το πράγμα σταματάει στην προσπάθεια. Και εδώ θέλω να πω πως αν κάποιος από εσάς θέλει να πάει να δει την ταινία 100% ανυποψία ώστε να μην ξέρει τίποτα δηλαδή για το Show X, να μην προχωρήσει το βίντεο, εάν δεν σε απασχολεί αυτό, συνέχισε να το βλέπει. Spoiler δεν θα γίνει κάτι τρελό, οπότε μείνε. Γιατί παιδιά δεν γίνεται να μην το πω, δεν γίνεται. This is not retribution. It's a real Καταρχάς να διευκρινίσω πως εκτιμώ πολύ την ιδέα αυτού του project. Ειλικρινά την εκτιμώ, προσπάθησαν να γεμίσουν την ιστορία και να δώσουν ένα μεγαλύτερο βάθος και βάρος στους χαρακτήρες που την κουβαλούν όλα αυτά τα χρόνια. Δεκτότατο, αλλά... Μεγάλο αλλά. Ολόκληρο το franchise show στηρίζεται σε μία βασική αρχή. Αυτός που κάνει ό,τι κάνει είναι ένα είδος αντιήρωα που ο θεατής δεν ξέρει τι ακριβώς να νιώσει για αυτόν και για τα θύματα του. Γιατί ναι με τα απαγάγει και τα βάζει να κάνουν ό,τι τα βάζει να κάνουν τέλος πάντων, αλλά αυτοί που απαγάγει συνήθως είναι άτομα που δεν αξίζουν τη ζωή που έχουν. Άρα... Και τον αντιπαθεί γιατί είναι έμεσα δολοφόνο, αλλά και του δίνει και ένα δίκιο και ταυτόχρονα και λε για το θύμα Καλά να πα βερκερατά, καλά να πα μπορικουβάλα, δεν σου αξίζει να ζει, αλλά από την άλλη, λόγω τη ομότητα τη κατάσταση, ε, του συμπονεί ε, λοιπόν, όταν ένα από αυτού του δύο ρόλου ξεκαθαρίζεται η θέση του, χάνεται ολόκληρη η μαγεία αυτού του project. Όταν έχει ξεκάθαρα αισθήματα για το θύμα ή τον θήτη, πόσο μάλλον όταν έχει και για του δύο, όπω γίνεται στο show X, τότε δεν βλέπει ταινία σό αλλά John Wick με παγίδε. Και μια και είπα παγίδε. Τι υπερβολικά τεμπέλικε ιδέε ήταν αυτέ τι παγίδε, ρε παιδιά. Σε μερικέ δεν έκαναν καν τον κόπο να εξηγήσουν καλά του κανόνε και σε άλλε όταν του εξηγούσαν. Έμενε να κοιτάσαν σαν βλάκα από την υπερβολή που σου σερβίριζαν κατάμουτρα και σου έλεγαν να την πιστέψει και από πάνω. Το νόημα των παγίδων, ρε παιδιά, είναι να μπορεί ο άλλο να ξεφύγει από αυτέ κάνοντα κάποιε θυσίε. Όταν η θυσία που του ζητά να κάνει τον καταδικάζει ουσιαστικά σε θάνατο, δεν έχει κανένα απολύτω νόημα αυτό που βλέπει. Αφήστε που σε κάποιες τα θύματα μπορούσαν να αποφύγουν το βασανιστήριο με ξεκάθαρο τρόπο, και όμω καθόντουσαν εκεί και το υπέμεναν όλο αυτό επειδή. Επειδή του το είχε γράψει ο άλλο σενάριο. Και όσον αφορά τώρα τα πρακτικά εφέ και τη σκηνοδεσία. <Ρι> Αν είναι ποτέ δυνατόν, παιδιά, ενέτη ναι, 2023 να είναι εμφανέστατη η χρήση κούκλα μέσα σε μια ταινία. Προφανώ, ένα διαμελισμένο σώμα σε μια ταινία θα είναι κούκλα, no set Sherlock, αλλά βρε και φταίδε, ρίξτε το λίγο σκηνοθετικά, καμουφλάρετε το λίγο, εφόσον δεν είναι 100% πιστευτό το αποτέλεσμα, ε, μην κάνει ανοιχτό πλάνο, βρε και ρατά. Να φαίνονται όλα φορά παρτίδα και να αναδειχθεί η αδυναμία σου. Έγινε σε κοντινό πλάνο, άλλαξε γωνία λήψη. Μη το δείξει καν και παίξε με τον ήχο μόνο, άσε τον θεατή να το φανταστεί. Υπάρχουν τρόποι και παιδιά, του γνωρίζω εγώ, δεν γίνεται να του γνωρίζει ένα που δουλεύει στο show franchise, δηλαδή τροπή. Και μια και μίλησα πιο πριν για καλή σεναριακή προσπάθεια, ενώ η γενική ιδέα ήταν όντω καλή, οι λεπτομέρειε ήταν προβλέψιμε του κερατά. Καμία σεναριακή ανατροπή που έγινε δεν ήταν κάτι τρελό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ή που δεν το έβλεπε να έρχεται από χιλιόμετρα. Και αυτό γενικά είναι αρνητικό για μια ταινία, αλλά όταν μιλάμε για το show, είναι δυο φορέ αρνητικό. Διότι αυτέ οι ταινίε έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον όρο ανατροπή. Και πάμε τώρα στο διατάφτα. Είναι ξεκάθαρο πως το Show Franchise είναι η πρώτη ταινία και μόνο αυτή. Άντε να βάλω και λίγο τη δεύτερη, άντε με τεράστια επίοικια να βάλω και την τρίτη μέσα. Α, πες τα διάλο. Ουσιαστικά όμως η πρώτη ταινία δεν πλησιάζεται από καμία άλλη, πολύ απλά γιατί έχει την σεναριακή ιδέα που έχουμε αναλύσει στο βίντεο καλή κακή που έγινε για τη συγκεκριμένη ταινία, μια ιδέα που ακόμη ζηλεύουν οι νέε horror ταινίε που βγαίνουν. Μια ιδέα που τότε ήταν φρέσκια, μετά από τόσα χρόνια όμως, έχει μπαγιατέ του να το κάνουμε. Αφήστε που εδώ και χρόνια καμία σχέση δεν έχει γενικά το franchise με όσα πρεσβεύει η πρώτη ταινία. Βασικό παράδειγμα είναι οι ελάχιστε γκορ στιγμέ του πρώτου σο με το ποτάμι αίματο που προσθέθηκε στι επόμενε ταινίε τη νέα εποχή. Στην ουσία πλέον δεν πα για να δει ταινία σο, αλλά σο playroom γεμάτο με αίμα και ηλίθιε υπερβολέ για να ξεράσει την σπλήνα σου ή από τη σιγαμάρα ή από τα γέλια και το cringe. Επειδή όμω δεν θέλω να δικό το σο παρόλα τα ψεγάδια του πιστεύω ότι μετά το τρίτο, ίσω είναι το καλύτερο που έχει κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και συμβαίνει αυτό διότι το σώζει η καλή κεντρική του ιδέα και το ότι στην αρχή, αν εξαιρέσει τα διαφημιστικά διαλύματα αίματο, έδωσε χώρο και χρόνο στον ηθοποιό Τόμπιν Μπέλ να δώσει στο χαρακτήρα του Τζίξο ένα μεγαλύτερο βάθο και μια πιο λογική υπόσταση και όχι τόσο τρελή όσο μας είχαν πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια τα υπόλοιπα project. Εάν θα πάτε ή όχι να δείτε το show έξω στο σινεμά τώρα είναι η δική σας επιλογή, εγώ δεν πρόκειται να σας πω εάν θα πάτε ή όχι, άλλωστε η εμπειρία του να πας στο σινεμά είναι από μόνη της κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. Εάν τώρα είσαι λάτρης του show franchise, τότε σίγουρα πρέπει να τη δεις, γιατί είπαμε πως συμπληρώνει την ιστορία. Εάν τώρα είσαι γνήσιος fan του horror genre, ε, τότε πιστεύω πω δεν θα σε ικανοποιήσει και τόσο. Άλλωστε, οι ανούσιε πλατεριέ δεν ικανοποίησαν ποτέ κανέναν. Αυτά όμω είχα να σα πω εγώ για την νέα ταινία Σο, για το Show έξω. Όπω πάντα όμω θα ήθελα και τη δική σα άποψη, όσων την έχουν δει την ταινία, κάτω στα σχόλια. Θα παρακαλούσα χωρί spoilers, αλλά και θα ήθελα να μου πείτε και ποια είναι η αγαπημένη σα ταινία Σο. So. Εγώ είμαι ο Θωμά. Αν θέλει να βλέπει περισσότερο αυτή τη φάτσα, που θα τη βλέπει και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε μέχρι το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει. Και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτσε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι να μην κάνει καμία ειδοποίηση για τι επόμενε βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίε και σειρέ, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super.